του Βόλου, στο οποίο σκοτώθηκε το 14χρονο κορίτσι, έδωσε κατάθεση στους αστυνομικούς. Δίνοντας την δική του εκδοχή για το δυστύχημα, υποστήριξε ότι το μηχάνημά του ήταν καλά συντηρημένο και ότι ο ίδιος τηρούσε όλους τους κανόνες ασφαλείας. Έξι μέρες μετά τον τραγικό θάνατο της 14χρονης που εξφενδονίστηκε από παιχνίδι ενώ διασκέδαζε σε Λούνα Πάρκ στον Αλμυρό του Βόλου, εμφανίστηκε στους αστυνομικούς ο χειριστής του μηχανήματος. Ο εργαζόμενος με καταγωγή από τον Μπαγκλαντές έδωσε τη δική του εκδοχή για το δυστύχημα και υποστήριξε πως ο φόβος δεν του επέτρεψε να εμφανιστεί εγκαίρως στις αρχές. Επικαλούμε μαρτυρίες ότι το κορίτσι σηκώνε ψηλά τα χέρια και δεν κρατιόταν από την μπάρα. Επρόκειτο για μια κακιά στιγμή και τίποτα άλλο. Ο χειριστής υποστήριξε ότι ήταν έμπειρος στη χρήση του συγκεκριμένου μηχανήματος και ότι ποτέ δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα. Το μηχάνημα ήταν άρτιο. Υπάρχουν δύο κουμπιά που στρέφουν το μηχάνημα δεξιά και αριστερά. Δεν έχω τη δυνατότητα να αυξομοιώσω την ταχύτητα και να ήθελα να το κάνω, δεν μπορούσα. Η οικογένεια θα κινηθεί δικαστικά για την τραγωδία. Με βάση το εγχειρίδιο λειτουργίας, θα έπρεπε να υπάρχουν και ζώνες ασφαλείας εκτός από τη μεταλλική μπάρα. Όχι. Εφόσον λέμε ότι δεν επέβαιναν άτομα μικρότερα από 13 ετών, δεν υπήρχε λόγο. Είναι απόλυτα προστατευτική μπάρα απλά. Το κοριτσάκι κάτι άλλο έκανε. Παρ' όλα αυτά όμως δεν θέλουμε να αναφερθούμε στο παιδί, το οποίο σεβόμαστε τη μνήμη του. Από ποια ηλικία και πάνω βάσει του κανονισμού επιβαίνουν άτομα? Για την επιχείρηση το όριο ήταν 13 με 14 έτη, αλλά αυτό σύμφωνα με την όψη, όχι με ταυτότητα, δεν έχουν ταυτότητα τα 13 χρόνια. Φως τα αίτια του δυστυχήματος αναμένεται τις επόμενες ημέρες να ρίξει το πόρισμα των πραγματογνωμών.